είναι από το 1946, είναι ο πρώτος που υπήρχε εδώ στην περιοχή, στην Ερυθρό. Λογίες, κόσμος, γεύσεις. Εντάξει τώρα, άμα γυρίσουμε πίσω τα χρόνια, τότε δεν υπήρχε και ρεύμα Ερυθρό όταν χτίστηκε ο φούρνος. Όλα γίνονταν στο χέρι. Τα αλεύρια αυτά ήταν διαφορετικά παλιά. Κατά κύριος τώρα τα αλεύρια πάντα παίζονται εκεί, δεν είναι όπως ήταν τα παλιά τα αλεύρια. Ναι. Ήταν από φρέσκα σιτάρια, τώρα, ξέρεις τώρα, το αλεύρι αυτά, το εμπορίο, δεν είναι όπως τα παλιά. Και εδώ θέλει υπομονή και κουράγιο. Ναι. Είναι δύσκολη δουλειά, είναι δουλειά της νύχτας και θέλει να, πάντα κάθε, να χτυπάει το ξυπνητή κάθε μέρα. Είναι μια δουλειά που είσαι, πρέπει να είσαι επιφύλακη με λίγα λόγια. Το μετάνιωσες ποτέ απασχολήθηκες με αυτό? Όχι, όχι, δεν μετάνιωσα, γιατί αυτό γνώρισα από τα παιδικά μου χρόνια. Και αν σου πω ακόμα το αγαπάω. Εδώ είσαι ακόμα έτσι και αλλιώς, δεν φεύγεις. Πού να πω. Μ' αρέσει εδώ. Ειδικά αυτά που χρειάζεται, είπαμε, ναι. Το αλατάκι, λίγο μαγιά και ξεκινάς και ζυμώνεις. Αφού θα το ζυμώσεις, θα τα αφήσεις μισή ώρα να ξεκουραστεί, εκεί στο καζάνι. Ναι. Θα τα αφήσεις μισή ώρα να ξεκουραστεί και μετά το αρχίσει να βάζει μπρος. Μετά πού το πάμε από εκεί? Από εκεί το κυνηγυρίζουμε, από το καζάνι, από το ζυμωτήριο το κυνηγυρίζουμε στο κυνήτρο, ναι. Και από εκεί μπαίνει στα πανιά. Α, τα κόβεις έτσι μετά? Τα ζυγίζουμε, ναι. Ένα κιλό, μισό κιλό και τα βάζουμε στη σφόρα. Και στη στόφα πότε τα βάζεις? Απευθείας. Α, μετά. Στο πανί μπαίνει κατευθείαν στη στόφα. Και το αφήνεις για πόσο μετά? Θέλει 3-4 χρειάζεται. Για να φουσκώσει, να έρθει στα ίσα του, mm-hmm. Για να το φουρνίσεις. Και μετά τα βάζεις μέσα στο φούρνο. Μετά από τη στόμα μπαίνει κατευθείαν στο φούρνο. Πόση είναι ώρα εκεί? Θέλει εκεί γύρω στην ώρα. Για να λιαστούν, να είναι ξερά και το πρωί, γιατί βρέπονται, είναι χλωρά τα πιο πολλά. Ύστερα τα βγάζω το πρωί, αφού λιαστούν, τα βάζω από κάτω και ανάβω το φούρνο. Το ξεκινώ από τις 4-4.30 ώρα, προετοιμασία, 2.5-3 ώρες. Τον ανεβάζω 300-330 βαθμούς, την ιδανική θερμοκρασία. Τα ψωμιά φουρνίζονται γύρω στους 280 βαθμούς, με 270, γιατί αν έχεις 300 βαθμούς καίγονται, παίρνουν απότομα χρώμα. Και πρέπει να μπουν σωστά μέσα και συνεχίζω το φούρνισμα. Έχει άμμο από τη θάλασσα, τη δική μας από κάτω, και έχει και ένα τόνο σπρώσει αλάτι από κάτω. Αλάτι πού? Αλάτι. Σε ποιο μέρος? Μαζί με την άμμο μαζί. Και όσο αγγίζει το ψωμί. Από κάτω που πατάει το τούπλο, πατάει πάνω σε άμμο. Το φως με βοηθάει και βλέπω τα ψωμιά. Α, το χρώμα. Το χρώμα. Και βάζεις πρώτα τα κουλούρια, μετά βάζεις τα ψωμιά, μετά τα βάζεις... Τα κουλούρια, τα ψηλικά, παίρνουν λιγότερο χρώμα, ναι, ναι, ναι. Και στην πορεία παίρνουν τα ψωμιά. Ανάψω το φούρνο, ναι. Και λιώσουν τα ξύλα, ξεκινάω το πάνισμα, τη διαδικασία του πανίσματος. Θα καθαριστεί η πλάκα, η πέτρα, για να μην μου τζουρωθούν τα ψωμιά από κάτω. Και μετά ζωμερική στάχτη, γιατί άμα βγει όλη, δεν τρώει γρήγορα τα ξύλα, δεν μου κάνει το κάρβουνο που θέλω για να έχω διάρκεια στο ψήσιμο. Δεν την βγάζω όλη, βγάζω τη μισή. Ναι. Τα παλιά είναι σωλήνες που είχαν τα νερά αυτά, πιο παλιά. Ζεσταίνονταν. Ζεσταινόταν, ναι. Και πού πήγαινε το νερό μέσα στο... Το δούλευαν. Μέσα ήταν και ζύμωναν. Ναι. Αυτό το νερό. Και αυτά εδώ στα πλάγια που είναι σαν... Αυτά είναι τα κλαπέ. Αυτά τα ανοίγεις, ναι. Για να φεύγει όλη κάπνα από μέσα. Από το θάλαμο. Φεύγει πάνω. Ναι, από τον καπνοδόχο. Και εγώ είμαι από παιδάκι εδώ μέσα, από 12 χρονών. Σπούδασα μηχανικός αυτοκινήτων. Στην Αγνέα.
τελικά η κλίση μου ήταν εδώ. Την αγαπούσα αυτή τη δουλειά χρόνια. Μεγάλωσα και εγώ εδώ μέσα. Προσπαθώ να δώσω τον καλύτερο με αυτό εδώ μέσα. Έτσι, να ευχαριστώ τον κόσμο. Να τον κάνω να νιώθω σαν στο σπίτι του εδώ μέσα. Να βγάζω ψωμάκι σε αυτό ποιότητα. Είχε πάρα πολύ κόσμο προκρίσεις. Στην πορεία άνοιξαν το Lidl και πιο πολύ οι φούρνοι. Βγάζαμε πάρα πολύ ψωμί. Το πρωί που ξεκινούσαμε μέχρι το βράδυ βγάζαμε ψωμιά. Μεγάλες ποσότητες. Ο φούρνος είναι δύσκολη δουλειά. Έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Πρέπει να σηκώνεις από το πρωί. Θέλει μεράκι, θέλει δουλειά πάνω απ' όλα για να πετύχεις αυτό που πρέπει να πετύχεις. Ξανά με δύναμη, να έτσι. Λες, δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι μπορούσε η Τζούλη σου να κρατήσει το φούρνο με φίλη. Τι κάνω, πάνω τον κρατήσει. Ο Μπαρίκα είναι μερακή. Λέτε... Τι με βρει. Ένα μερακή, με δύο λεφτά, να μην λίγα λόγια. Όσο, εγώ θέλω μέσα. Και να αντέχει το πρωινό. Να αντέξει το πρωινό. Δεν είναι άδειο να σκοτήσει ώρα 8 και 9. Ναι, γιατί με λέει και ο Βασίλης ότι αν κάποια στιγμή που αρέσει να έρθει, α πούμε, λέει που να έρθει τις 2 η ώρα. Ένα, θα σου πω πιο πρωί. Πιο πρωί, γιατί όποιο και να βάλει εδώ μέσα, όποιο και να βάλει, δεν μπορεί να καταφέρει. Δύσκολα πολύ. Ζω 43 χρόνια στην Χαλκιδική, αλλά νιώθω πιο Χαλκιδικιώτης από τους Χαλκιδικιώτες. Έχουμε ένα χωριάτικο φούρνο που εκεί 43 χρόνια δώσαμε μάχες ζωής. Συνεχίζουν τώρα τα παιδιά μας, είναι η τρίτη γενιά, εμείς ήμασταν η δεύτερη. Ο φούρνος έγινε το 46 που είναι μέσα στην πείνα, μέσα στον πόλεμο, αλλά ωστόσο υπήρχε το κουράγιο να συνεχίσουν. Και η πολιτική το να κρατηθείς με ίσεις όρεις και στους μεν και στους δε. Από εκεί και πέρα τώρα τα τελευταία χρόνια, τα 40 χρόνια που είμαι εγώ ήμασταν εμείς, 42, τώρα είναι τα παιδιά μας, τρίτη γενιά, ευχόμαστε να πάει και τέταρτη, υγεία πάνω απ' όλα. Πώς ήταν για σένα, είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Πώς ήταν για σένα που ήρθες εδώ στο χωριό τη Θεσσαλονίκη και πώς ήταν η ζωή σου με ένα φούρνο. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα, όχι όμως ιδιαίτερα γιατί ήμουν πολύ μικρή, είχα πάρα πολύ μικρή εδώ, παντρεύτηκα μικρή και είχα προσαρμόσει τη ζωή μου βάσει τα θέλω μου. Η ζωή μου ήταν καλή. Πέρα το ότι πρέπει να στερηθείς τα πάντα όταν έχεις μια τέτοια δουλειά, δηλαδή να εξαιρεθείς από πολλά πράγματα. Δεν έχει γιορτή, δεν έχει καλημέρα, δεν έχει... Και πέρα το ότι δεν έχει ύπνο, το βασικό. Πάντα δηλαδή πρέπει να είσαι από τα χαράματα όρθιος. Και για να αποδώσεις πρέπει να είσαι όλη μέρα. Αλλά εντάξει, κάπου συνηθίζεται, όλα συνηθίζονται. Γίνεται τρόπο ζωής. Κάτι που σε εμένα ακόμα με κυνηγάει, παρόλο που έχω σταματήσει, συνεχίζουν τα παιδιά το φούρνο, εγώ πάλι στην ώρα εκείνη με ξυπνίδι. Γι' αυτό και κάνω και κάτι άλλο. Χωρίς γυναίκα δεν γίνεται σε καμιά δουλειά, πιστεύω. Και ειδικά σε αυτή που έχει να κάνει με χειροποίητη δουλειά, πιο λεπτή δουλειά. Βέβαια, ο άντρας μου και ο κουνιάδος μου που ήταν πιο παλιά είχαν εκείνη τη λεπτότητα, την είχαν πάρει από τους γονείς. Αλλά χωρίς εμάς τις γυναίκες δεν θα μπορούσαν να συνεχίσουν, όπως και τώρα ο Βασίλης χωρίς την Άννα δεν θα μπορεί να συνεχίσει. Γιατί δεν είναι... Είναι μια δουλειά που θέλει υπομονή που σε κάποιες φορές τους άντρες εξαντλείται. Και οι γυναίκες είμαστε λίγο διαφορετικά. Εκεί μεγαλώνουμε και τα παιδιά μας, μεγαλώσαν και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και μεγαλώνουν. Και εύχομαι να είμαστε γεροί, να τα δούμε, να πάει και η τέταρτη γενιά. Πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ένας λόγος που συνέχισε. Είναι
κατάσταση, κατάλαβα. Είναι πολύ δύσκολο. Ξέρω, τα κουβέντια. Στο αμόν τις φωτογραφίες του βράδυ, έτσι, οπότε δεν τις θυμάμαι καν. Έχω σου θυός μου. Ανατριχιάζω. Ανατριχιάζω.